Καλησπερίσουμε τον Νίκο τον Νικολαίδη και να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας. Τον έχουμε κλέψει λίγο πριν την προπόνησή του, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Ναι, ναι, είναι λίγο πριν την προπόνηση. Αρχικά θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε για το αυριανό παιχνίδι που πάω και αντιμετωπίζει την Βέρεια. Είναι ένας δυνατός αγώνας και γενικά σε τι κατάσταση είναι η ομάδα και πώς βλέπετε αυτόν τον αγώνα που έχετε μπροστά σας. Παραδοσιακά η Βέρεια είναι μια ομάδα και μια έδρα στην οποία δυσκολευόμαστε. Έχει αποδυναμωθεί αυτά τα χρόνια, αυτή τη χρονιά από τις προηγούμενες χρονιές. Παρ' όλα αυτά είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα πάμε εκεί να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα διψασμένη για ένα θετικό αποτέλεσμα. Εμείς είμαστε σε καλή κατάσταση. Οι ώρες προπόνησης βγαίνουν στο γήπεδο και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Γενικά, επειδή έχετε και ένα νέο προπονητή από το καλοκαίρι και μετά υπάρχει αυτή η αλλαγή, θεωρείς ότι είστε σε φάση που έχετε αφομοιώσει αυτόν τον διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού που θέλει να εφαρμοστεί και την έμφαση που δίνει κυρίως και πρωταρχικά στην καλή άμυνα? Πιστεύω ότι είμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση. Η ομάδα θεωρώ πως έχει αφομοιώσει το σκεπτικό και τον τρόπο παιχνιδιού του νέου coach. Βασιζόμαστε πάνω στην άμυνά μας πλέον. Παίζουμε πάρα πολύ δυνατά στην άμυνα και από εκεί και πέρα προσπαθούμε και πλέον σιγά σιγά να χτίσουμε και το κομμάτι του transition game στην επίθεσή μας, το οποίο θα μας δώσει πολλά εύκολα goal με όλες τις ομάδες κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Γενικά το πρωτάθλημα φέτος, δηλαδή πόσες ομάδες πιστεύεις ότι θα φτάσουν μέχρι το τέλος για να το διεκδικήσουν και τη θέση που έχει προφανώς και ο ΠΑΟΚ μέσα σε αυτές τις ομάδες? Βάσει των brand των ομάδων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα είναι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, βέβαια όχι με αυτή τη σειρά. Παρ' όλα αυτά είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Στο παιχνίδι μπαίνει και στην εξίσωση μπαίνει και ο Διομηδης Άργος που έκανε μια μεγάλη νίκη με την ΑΕΚ. Σήμερα παίζει με τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι αυτοί οι τέσσερις είναι που θα χτυπηθούν, η τελική τετράδα η οποία θα χτυπήσει το πρωτάθλημα στο τέλος και θα χτυπηθεί μεταξύ της και ελπίζω να καταφέρουμε να είμαστε και εμείς στον τελικό αρχικά και από εκεί και πέρα αν μπορέσουμε να καταφέρουμε και το πρωτάθλημα, αλλά είναι αρχικά πάρα πολύ νωρίς. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια ακόμα. Και είναι κάτι το οποίο θα κρυφθεί στο καλύτερο ρόσκι, στην περισσότερη ποιότητα που έχει μια ομάδα? Είναι κάτι που θα κρυφθεί σε συνδυασμό και με τη διάρκεια που θα υπάρχει στην χρονιά? Γενικά, εσύ βλέπεις ότι υπάρχει φαβορή ή ξεχωρίζουν μία-δύο ομάδες από αυτές που ανέφερες? Είναι αυτές οι τρεις ομάδες, θεωρώ, είναι αυτές οι τρεις ομάδες στο brand. Από εκεί και πέρα είναι η διάρκεια του πρωταθλήματος η οποία θα καθορίσει και η διάρκεια που θα έχουν οι ομάδες στο πρωτάθλημα η οποία θα καθορίσει το ποιες δύο ομάδες θα ξεχωρίσουν και θα πάνε στο τελικό. Έχουμε και ένα πολύ περίεργο σύστημα που και για μας είναι καινούριο πάλι. Από εκεί και πέρα θα προσαρμοστούμε σε αυτό, στο καινούριο σύστημα. Ήδη δείχνουμε ότι έχουμε διάρκεια σε όλα τα παιχνίδια μας. Και ελπίζω να φανεί αυτό και στα αποτελέσματα για να περάσουμε στους τελικούς και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα αργότερα. Μάλιστα. Εντάξει, εκτός από το πρωτάθλημα, για να υπάρχουν και άλλες διοργανώσεις. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό το παιχνίδι με την ΧΑΝΘ, αν δεν κάνω λάθος, 16 είναι το παιχνίδι του κυπέλου. Ναι. Είναι και αυτή μια σημαντική αναμέτρηση, γιατί είναι ένας θεσμός τον οποίο θέλετε να κυνηγήσετε μέχρι το τέλος? Εννοείται. Πέρσι καταφέραμε, πήραμε το κύπελο. Θεωρώ πως ο ΠΑΟΚ το κύπελο είναι το δυνατό του σημείο τα τελευταία χρόνια. Πέρσι κατακτήσαμε το κύπελο. Κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ, καλός ή κακός για κάποιους, πρωταγωνιστής σε όλα τα αθλήματα. Ένα ακόμα αυτό βέβαια είναι και το χάντμπολ. Θα διεκδικήσουμε το κύπελο. Είναι σχετικά, όπως αποδείχθηκε από το πρωτάθλημα, ένα εύκολο παιχνίδι. Όλα φαίνονται μέσα στο γήπεδο βέβαια. Θα διεκδικήσουμε την πρόκριση για να δούμε και τον επόμενο αντίπαλο και σιγά σιγά να μπορέσουμε να φτάσουμε όπως πέρυσι στο Final Four του κυπέλου. Μάλιστα. Και άμα μπορούσες να μας κάνεις και ένα έτσι σχόλιο για αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται στην Τουρκία, εκεί όπου εντάξει, εννοείται ότι δεν μπορεί κανένας να προδικάσει κανένα αποτέλεσμα ή την υπόθεση πρόκληση, αλλά είναι πολύ δύσκολο το έργο σας, γιατί αντιμετωπίζετε μια ομάδα που έχει ένα πολύ πιο ακριβό ρόστερ. Αυτό μάλλον συνεπάγεται
και σχετικό αντίκρισμα στην ποιότητα των παικτών της. Παικτών, και ναι. Το πώς το βλέπετε εσείς, δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Εκτός από πρόκληση είναι και εμπειρία. Αν θα παλέψετε κιόλας και για την πρόκληση, αν θεωρείτε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο εκ των προτέρων. Δύσκολο είναι, άμα σκεφτείτε το ρόστερ που έχει. Εγώ θεωρώ και γενικά στις συζητήσεις μεταξύ μας ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή, η τουρκική ομάδα αυτή που έχουμε αντίπαλο στη φάση του Challenge Cup, είναι και μία από τις διεκδικήτριες του τίτλου γενικότερα στη διοργάνωση. Παρ' όλα αυτά θα είναι μία πρόκληση για μας. Έχουμε αρκετά έμπειρους παίκτες σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όλα φαίνονται μέσα στις τέσσερις γραμμές του κηπέδου, δεν μπορείς να προδικάσεις κάτι. Εμείς θα πάμε και με ενθουσιασμό, με όρεξη για να παίξουμε και να δείξουμε το καλύτερο μας σε αυτό, γνωρίζοντας βέβαια ότι το έργο είναι πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε μια τόσο ισχυρή ομάδα με τόσο μεγάλο ρόστερ και τόσο μεγάλο μπάτζετ. Παρ' όλα αυτά, είναι και τα δύο τα παιχνίδια εκεί, θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και γιατί όχι, άμα είμαστε καλή μέρα, μια πρόκληση. Ωραία, να σας ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας καλή επιτυχία. Βέβαια, πρώτα σε αυτό το παιχνίδι το αυριανό που υπάρχει με την Βέρεια και γενικά υγεία και καλή πορεία και τύχη και μέσα στην σεζόν. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.